Στις δυτικές ακτές του Θερμαϊκού Κόλπου βρίσκεται ένας από τους πιο σημαντικούς υγροτόπους της Ελλάδας. Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, ένα μοναδικό μοσαϊκό από θαλάσσια, υφάλμηρα και ποτάμια συστήματα, αλλά και εκτεταμένες καλλιέργειες όπου ζουν, τρέφονται και αναπαράγονται εκατοντάδες είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας. Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, που ξεκινά μόλις 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης και απλώνεται ως την Πιερία, σε μια έκταση 338.000 στρεμμάτων, περιλαμβάνει τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, τις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, το δέλτα του ποταμού Αξιού, τον ποταμό Λουδία, το δέλτα του Αλιάκμονα, τον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης και τη λιμνοθάλασσα Αλικής Κύτρους. Η περιοχή αλλάζει σημαντικά στο πέρασμα των αιώνων. Μέχρι τον 5ο αιώνα π.Χ. η Πέλα και η Σκύδρα είναι πόλεις παραθαλάσσιες. Οι ποταμοί μεταμορφώνουν διαρκώς το χώρο και με τις αέναες προσχώσεις τους δημιουργούν λίμνες, όπως η αποστραγγισμένη σήμερα λίμνη των Γιαννιτσών. Στις δεκαετίες του 1920 και 30 γίνονται μεγάλα τεχνικά εγκυοβελτιωτικά έργα. Για την προστασία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, που απειλείται να κλείσει από τις φερτές ύλες που μεταφέρει ο Αξιός, η κήτη του ποταμού μετατοπίζεται λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα από τον φυσικό του ρου. Η λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου δημιουργείται στη δεκαετία του 60 από τις διαρκείς υποχωρήσεις του εδάφους και τα έργα για την προστασία του οικισμού από τις πλημμύρες. Από εδώ, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας. Η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου είναι η βόρεια πύλη του Εθνικού Πάρκου, ένας παράκτιος υγρότοπος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που φιλοξενεί μεγάλους αριθμούς πουλιών. Στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, που πηγάζει από τα κρούσια όριστο Κιλκής, οι αμμολυψίες δημιούργησαν ένα σύστημα με μικρές τεχνητές λίμνες που σφίζουν από ζωή, φιλοξενώντας φαλαρίδες, λαγκώνες, εροδιούς, πάπιες, αλλά και βάτραχους, νεροχελώνες και δεκάδες είδη εντόμων. Εδώ συναντά κανείς νεροβούβαλους, που δροσίζονται στα νερά του ποταμού. Στο περιβαλλοντικό πάρκο Γαλλικού ποταμού, παρατηρητήρια πουλιών, μονοπάτια και κιόσκια ξεκούρασης περιμένουν τους επισκέπτες. Ο Αξιός, ο μεγαλύτερος ποταμός που διασχίζει τη Μακεδονία, αποτελεί τον κύριο τροφοδότη γλυκού νερού και φερτών υλών του Θερμαϊκού Κόλπου. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, στα παραποτάμια δάση και τις νησίδες του συγκεντρώνονται για να αναπαραχθούν χιλιάδες ζευγάρια πουλιών. Μεταξύ αυτών, λευκοτσικνιάδες, αργυροτσικνιάδες, σταχτοτσικνιάδες, χουλιαρομίτες, νυχτοκόρακες, λαγκώνες και χαλκόκοτες. Είναι μία από τις μεγαλύτερες μεικτές αποικίες πουλιών στην Ελλάδα. Από το ξύλινο παρατηρητήριο στην ανατολική κήτη του Αξιού μπορεί κανείς να παρατηρήσει την αποικία. Βορειότερα στον Αξιό συναντάμε ένα από τα τελευταία κομμάτια του παρόχθιου δάσους. Ιτιές, λεύκες και σκλήθρα γέρνουν οχελικά τα κλαδιά τους πάνω από τα νερά του ποταμού. Στα λιβάδια και τις νησίδες του ζουν ελεύθερα κοπάδια αλόγων. Είναι οι απόγονοι των αλόγων που εγκατέλειψαν οι αγρότες στην περιοχή στις αρχές της δεκαετίας του 60 μετά την εκμηχάνηση της γεωργίας. Ο Λουδίας σήμερα, μετά την αποστράγγιση της λίμνης των Γιαννιτσών, είναι ουσιαστικά ένα τεχνητό κανάλι μήκους 40 χιλιόμετρων. Στις εκβολές του, όπως και στις εκβολές του Αξίου, ορόσημο για την περιοχή και πόλος έλξης για τους επισκέπτες αποτελούν οι παραδοσιακές ξύλινες καλύβες και οι βάρκες των ψαράδων και των μυδοκαλλιεργητών. Ο Αλιάκμονας,
πηγάζει από το Γράμμο και είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της χώρας. Στο εκτεταμένο δέλτα του και χάρη στη δύσκολη ανθρώπινη πρόσβαση, βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη ζώων και πουλιών. Ανάμεσά τους και ο μεγαλύτερος αετός της Ευρώπης, ο θαλασσαετός. Στα νότια του δέλτα του Αλιάκμονα συναντάμε τον υγρό τόπο της Νέας Αγαθούπολης, γνωστό για τις χιλιάδες πάπιες που φιλοξενεί κυρίως το χειμώνα. Το παρατηρητήριο εκεί προσφέρει εντυπωσιακή θέα στον υγρότοπο, το θερμαϊκό κόλπο και το δέλτα του Αλιάκμονα. Ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει σπάνια είδη πουλιών με κιάλια και τηλεσκόπια, αλλά και να δανειστεί ένα ποδήλατο για μια βόλτα στον ποδηλατόδρομο. Στο νοτιότερο τμήμα του Εθνικού Πάρκου, η λιμνοθάλασσα Αλικής Κίτρους παράγει αλάτι από τους αρχαίους ακόμη χρόνους και φιλοξενεί μεγάλους αριθμούς παρυδάτιων πουλιών που τρέφονται ή αναπαράγονται. Μεταξύ της θάλασσας και της λιμνοθάλασσας Αλικής Κίτρους απλώνονται οι αμοθήνες. Μια περιοχή πολύ σημαντική για την Ερπετοπανίδα, αλλά και για την προστασία της ενδοχώρας από τη διάβρωση και τις πλημμύρες. Στη ζώνη αυτή καταγράφονται οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί της Μεσογειακής Χελώνας στην Ευρώπη, αλλά και οι πυκνότεροι πληθυσμοί του είδους στον κόσμο. Εδώ επίσης θα δούμε τον γκρίνο της θάλασσας, ένα φυτό που προστατεύεται από την Εθνική Νομοθεσία. 350 είδη και υποείδη φυτών έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξίου. Η φυσιογνωμία της βλάστησης αλλάζει διαρκώς, ακολουθώντας τον εποχικό κύκλο του νερού και της αλατότητας σε κάθε βιότοπο. Σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση αλάτων, στις αμοθήνες και κατά μήκος της ακτής, αναπτύσσονται αλόφυτα και αρμυρίκια. Ενώ εκεί που επικρατεί το γλυκό νερό, απλώνονται λιβάδια με βούρλα. Οι υδατοσυλλογές, τα δεδαλώδη κανάλια, οι τάφροι και οι πυκνοί καλαμόνες προσφέρουν ιδανικό καταφύγιο σε υδρόβια πουλιά, ψάρια, νερόφυδα και νεροχελώνες. Στο Εθνικό Πάρκο ζουν περισσότερα από 40 είδη θηλαστικών. Ανάμεσά τους, η ακριβοθόρητη βίδρα, 13 είδη νυχτερίδων, ο λαγόγυρος, ένα είδος σκίουρου του εδάφους που ζει σε λαγούμια, και μυοκάστορες που δραπέτευσαν από τα εκτροφεία γούνας και με τα χρόνια εξαπλώθηκαν χρησιμοποιώντας τις υδάτινες διαδρομές των υγροτόπων της Βόρειας Ελλάδας. Η ερπετοπανίδα της προστατευόμενης περιοχής περιλαμβάνει καταγεγραμμένα 18 είδη ερπετών και 9 είδη αμφιβίων. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται η μεσογειακή και η ελληνική χερσαία χελώνα. Συγκάτοικοι στις διάσπαρτες λιμνούλες και στα κανάλια της περιοχής οι δύο νεροχελώνες, οι μάλλον ντροπαλοί στικτοί και η πιο κοινωνική γραμμωτή νεροχελώνα. Η ιχθυοπανίδα στο Εθνικό Πάρκο είναι άφθονη, γιατί η δυναμική των πολύπλευρων υδάτινων σωμάτων γλυκού, αλμυρού και υφάλμυρου νερού παρέχει στα ψάρια επαρκή τροφή και φιλόξενο καταφύγιο. Αν και παλαιότερα η αλιεία στα ποτάμια ήταν πιο διαδεδομένη, σήμερα ο κυπρίνος και ο γουλιανός αποτελούν τα κυρίως αλιεύσιμα είδη. Το σημαντικότερο ωστόσο και πιο εντυπωσιακό στοιχείο της πανίδας του Εθνικού Πάρκου είναι τα πουλιά. Μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί 295 είδη πουλιών, περισσότερο από τα 2/3 των ειδών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, πολλά είναι σπάνια και απειλούμενα και αυτός είναι ο βασικός λόγος που η περιοχή κηρύχτηκε προστατευόμενη ενώ θεωρείται παγκόσμιας ορνηθολογικής σημασίας. Γιατί όμως τα πουλιά προτιμούν την περιοχή?
Παρατηρώντας το πάρκο από ψηλά, θα δούμε ότι οι εκβολές των τεσσάρων ποταμών δημιουργούν μία από τις μεγαλύτερες ενιαίες παράκτιες περιοχές της χώρας. Ένα μεγάλο υγροτοπικό σύμπλεγμα χωρίς πόλεις, χωριά και δρόμους. Στην περίοδο της αναπαραγωγής, Απρίλιο με Ιούνιο, δεκάδες είδη πουλιών βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο για να φτιάξουν τις φωλιές τους. Στα παράκτια έλη συναντάμε αβοκέτες, καλαμοκανάδες, πετροτουρλίδες και θαλασσοσφυριχτές. Στους καλαμόνες, πορφυροτσικνιάδες, μικροτσικνιάδες και ποταμίδες. Στην παράκτια ζώνη αναπαράγονται παριδάτια πουλιά, όπως οι καλαμοκανάδες, με τα χαρακτηριστικά μακριά κόκκινα πόδια, οι στριδοφάγοι, τα νεροχελίδωνα, αλλά και γλάρι και γλαρόνια. Οι νησίδες του Αλιάκμονα και του Αξιού είναι τα μοναδικά σημεία αναπαραγωγής στην Ελλάδα του προστατευόμενου λεπτόραμφου γλάρου. Ο Αξιός αποτελεί την κύρια μεταναστευτική οδό στον άξονα βορρά-νότου για πολλά είδη πουλιών. Κατά τη μεταναστευτική περίοδο, άνοιξη και φθινόπωρο, χιλιάδες παριδάτια πουλιά κάνουν στάση στο Δέλτα για να ξεκουραστούν και να αναζητήσουν τροφή. Ανάμεσά τους λιμόζες, καλυμάνες και βαλτότριγγες. Δεν είναι όμως όλα περαστικά. Πολλά είδη πουλιών επιλέγουν το Εθνικό Πάρκο για να ξεχειμονιάσουν. Μεταξύ αυτών η λαγκώνα, ο αργυροτσικνιάς, ο αργυροπελεκάνος, ο στικταετός, πάπιες και κύκνοι. Η προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού Λουδία-Αλιάκμονα είναι εξίσου σημαντική για τους ανθρώπους, επειδή παρέχει ζωτική σημασίας υπηρεσίες και αγαθά, τις λεγόμενες οικοσυστημικές υπηρεσίες. Προστατεύει τις κατοικημένες και τις αγροτικές περιοχές από πλημμύρες, ρυθμίζει το κλίμα, προσφέρει το πολύτιμο νερό, προϊόντα για τροφή, αλλά και ευκαιρίες για έρευνα, εκπαίδευση και αναψυχή. Ο άνθρωπος επωφελείται από τα αρχαία χρόνια από τα αγαθά που προσφέρει ο γόνιμος αυτός τόπος. Το νερό που μεταφέρουν τα τέσσερα ποτάμια είναι πηγή ζωής. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία αποτελούν τις κύριες παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής. Στα έφορα εδάφη της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης παράγεται το 70 με 80% του ρυζιού όλης της Ελλάδας. Οι πλημμυρισμένοι οριζόνες λειτουργούν ως τεχνητοί υγρότοποι, την πιο κρίσιμη περίοδο για την αναπαραγωγή των πουλιών. Εδώ εξάλλου παράγεται το 80% των μυδιών της χώρας και βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής αλατιού της χώρας, η Αλική Κίτρους. Η περιοχή του Δέλτα Αξιού προστατεύεται από τη Σύμβαση Ραμσάρ για τους υγροτόπους, ενώ ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000. Το 2009 ανακηρύχθηκε Εθνικό Πάρκο με 4 ζώνες προστασίας. Εδώ υπάρχουν και 4 καταφύγια άγρια ζωής. Για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου συστάθηκε το 2003 ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία-Αλιάκμονα με έδρα τη Χαλάστρα. Βασικό έργο του φορέα είναι η διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής με στόχο τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και η συμβατή με το φυσικό περιβάλλον ανθρώπινη δραστηριότητα. Στο στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης που υλοποιεί προέχουν η εποπτεία και φύλαξη της περιοχής, η παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, η γνωμοδότηση για έργα που υλοποιούνται εντός του Εθνικού Πάρκου και η εκπόνηση δράσεων για την αντιμετώπιση των απειλών. Ο φορέας επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, την προώθηση του οικοτουρισμού και την αηφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Πραγματοποιεί οικοξεναγήσεις, ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις. Κεντρική δράση του είναι η ετήσια εκστρατεία καθαρισμού που πραγματοποιείται κάθε άνοιξη.
Σε απόσταση αναπνοής από τα μεγάλα αστικά κέντρα, το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού Λουδία Λιάκμονα διαθέτει υποδομές για τους επισκέπτες του, όπως το παρατηρητήριο πουλιών στη Νέα Αγαθούπολη Πιερίας και το Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου στη Χαλάστρα, που υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές για να ξεκινήσουν από εδώ την περιήγησή τους στην προστατευόμενη περιοχή. Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κοντά ένα από τα σημαντικότερα εθνικά πάρκα της χώρας. Ανακαλύψτε τη μαγεία της φύσης και των υγροτόπων και γίνετε σύμμαχοί μας στην προστασία τους.